Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τον προϋπολογισμό του 2018 ολοκληρώνεται ένας ιστορικός κύκλος. Ένας ιστορικός κύκλος μιας επώδυνης περίοδου οικονομικής και κοινωνικής αναδίπλωσης για τη χώρα. Η συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών με στόχους την ανάταξη της οικονομίας, τον περιορισμό των συνοπειών της κρίσης και τη βελτίωση του κοινωνικού κράτους αποδίδει πλέον καρπούς. Όπως θα παρουσιάσουν πιο αναλυτικά οι αρμόδιοι υπουργοί, η χώρα μας επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και μάλιστα με δυναμική τάση. Τα δημόσια οικονομικά μας είναι πλεονασματικά, η ανεργία μειώνεται και οι κοινωνικές δομές ενισχύονται. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που βελτιώνει την αποδοτικότητα του κράτους, ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ληκτικότητα της χώρας για επενδύσεις. Όλα τα παραπάνω αναγνωρίζονται πλέον από τους θεσμούς, τους διεθνείς αναλυτές και τις αγορές. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό συμπίπτει με το έγκαιρο κλείσιμο του τεχνικού σκέλους της τρίτης αξιολόγησης με όρους θετικούς για τις ελληνικές θέσεις. Θα αναφέρω ενδεικτικά τα εξής. Δεν προβλέπονται νέα δημοσιονομικά μέτρα πέραν των ήδη ψηφισμένων. Συμφωνήθηκε η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων να επιστρέψει με τη μορφή κοινωνικού πλεονάσματος στο 1/3 περίπου του πληθυσμού της χώρας. Τα κοινωνικά επιδόματα αυξάνονται με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό. Επίσης, προβλέπεται ένα συμπαγές πλέγμα μεταρρυθμίσεων που συμβάλλει θετικά σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση, οι δημόσιες συμβάσεις, η υγεία, η δημόσια διοίκηση, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αλλού. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στα ενεργειακά, καθώς η υποχρέωση για την πώληση των λιγνητικών μονάδων είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη χρήση λιγνίτη και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Γεγονός που σημαίνει ότι θα ήμασταν υποχρεωμένοι να εναρμονιστούμε, ανεξάρτητα αν ήμασταν σε πρόγραμμα ή όχι. Θα ήθελα επίσης σε αυτό το σημείο να επισημάνω το εξής. Είναι απαραίτητη, είναι αναγκαιότητα η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών μας, προκειμένου τα παραπαιτούμενα ως το μέσο του επόμενου μήνα να έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου στο Eurogroup του Ιανουαρίου να δοθεί το πράσινο φως της τελικής αξιολόγησης, της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και επισήμως. Με τον ίδιο έγκαιρο και θετικό τρόπο, επιθυμούμε να κλείσουμε και την τέταρτη, η οποία θα είναι η τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος. Γεγονός που θα σημαίνει εκτός του τέλους του προγράμματος και την απαρχή μιας νέας εποχής. Μιας εποχής όπου η ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας συνεπάγεται και το ακέραιο βάρος της ευθύνης για την επόμενη μέρα. Το ρευστό παρόν ενός παγκοσμιοποιημένου συστήματος θα φέρει τη χώρα ενώπιον κρίσιμων προκλήσεων. Θα περίμενε κανείς ότι η περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων θα δημιουργούσε ένα ελάχιστο σημείο συνεννόησης, τουλάχιστον ως προς τα μεγάλα ζητήματα. Ανταυτού, βλέπουμε ακόμα και σήμερα ότι η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται πολλές φορές με ακραίους χαρακτηρισμούς και εύκολους αφορισμούς. Ωστόσο, η επόμενη μέρα για την Ελλάδα που φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, ένας όρος φυσικά με πολλές και ενδεχομένως σημαντικά διαφορετικές ενοιολογικές και σημειολογικές προσεγγίσεις, μια κανονικότητα που σημαίνει ποιότητα ζωής για τους πολίτες της χώρας, με δυναμική παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι υπόθεση ενός. Δεν μπορεί και να είναι μόνο μέλημα ενός κυβερνητικού σχηματισμού και μόνο του σημερινού. Πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της κινητοποίησης και της ενεργητικής συμμετοχής όλων και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών. Στα χρόνια της κρίσης, η έννοια της δημοκρατίας συμπιέστηκε και συρρυκνώθηκε. Πρέπει να την ανακαλύψουμε πάλι ως ορίζοντα νοήματος για την πολιτική συμμετοχή και την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων μέσω του διαλόγου και των προθετικών συνθέσεων. Μόνο έτσι θα απαντήσουμε στο κρίσιμο διακύδευμα της επόμενης μέρας που αφορά την αντιμετώπιση προκλήσεων του μέλλοντος όπως η μεγέθυνση της οικονομίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας που θα εξασφαλίζουν παράλληλα ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης,
η άμβληση των ανισοτήτων, η επίδραση των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών και εξελίξεων στις κοινωνικές και στις οικονομικές σχέσεις, η κλιματική αλλαγή και η κατάλληλη προετοιμασία για τις συνέπειές της, ο ρόλος της χώρας στον παγκόσμιο γίγνεσθε. Η εφαρμογή προοδευτικών αλλαγών προϋποθέτει έναν ευρύ διάλογο με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να σχεδιάσουμε το κατάλληλο μείγμα πολιτικών που θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκροτικών πλεονεκτημάτων μας, θα επιδιώξει να δώσει απαντήσεις στα επίδικα της εποχής μας, θα μας προετοιμάσει για την εντόπιση τόσο των προκλήσεων που ανέφερα, όσο και άλλων, τόσο στο άμεσο όσο και στο απότερο μέλλον. Την επόμενη περίοδο θα τη χαρακτήριζα ως προκλητικά ενδιαφέρουσα και παράλληλα μια ευκαιρία να συζητήσουμε οργανωμένα και νυφάλια για το κοινό μας μέλλον. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αληθές ότι η χώρα μας έκανε θυσίες. Θυσίες που επιτέλους πιάνουν τόπο. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, έχοντας όλες προϋποθέσεις για την επιτυχία του. Αρκεί να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία, να κατανοήσουμε σε βάθος τα προβλήματα και τις επερχόμενες προκλήσεις και να μην φοβηθούμε τις αναγκαίες αλλαγές. Η υπερψήφιση του φετινού προϋπολογισμού είναι το πρώτο ασφαλές βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Και για αυτόν τον λόγο σας καλώ να το πράξετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, δώστε το καλό.